Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, μια εξέλιξη που δεν την πολύ περιμέναμε για να είμαι ειλικρινής, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Ήθελα τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω με το εξής, ότι η εξουσία για να δρομοποιεί κλίνες ή να προβαίνει σε οποιασδήποτε αλλαγές στα δημόσια νοσηλευτήρια ανήκει σε αυτόν που την έχει. Και αυτός που την έχει είναι η κεντρική διοίκηση του οργανισμού που έχει και την εκτελεστική εξουσία. Μάλιστα. Και δεν ανοίγει σε καμία συντεχνία. Ο ρόλος των συντεχνιών είναι άλλος. Αυτό φεύγει από τις αρμοδιότητες τους και δεν μπορεί να μπει μέσα στο εργασιακό δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει όμως, να ξέρετε ότι το νοσοκομείο αμοχώς του έχει στηριχθεί από τον οργανισμό πάρα πολύ και θα συνεχίσει να στηρίζεται. Εκεί και όπου υπάρχουν οι οποιασδήποτε ανάγκες να καλυφθούν, υπάρχει ένα αυξημένο φορτίο αυτή τη στιγμή στην περιοχή της αμοχώς του. Είναι φυσικών επακόλουθων κάποιοι επαγγελματίες υγείας, εφόσον είναι και ενεργοί πολίτες στην κοινότητα, να νοσήσουν και να απέχουν από τα καθήκοντά τους. Τα άτομα αυτά, για τα άτομα αυτά γίνεται προσπάθεια αντικατάστασης τους και σήμερα ακόμη θα πάνε νέα άτομα στο νοσοκομείο αμοχώς του και δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί να υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις ή να δημιουργούνται τέτοιου είδους τώρα, αγαπητέ μου κύριε Χαραλάου, επί της ουσίας, ας πάμε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και να μην πάμε αλλού. Υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει ανάγκη και άλλων χεριών και άλλων νοσηλευτών? Κοιτάξτε να δείτε, οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά. Που αν λείπουν 5 νοσηλευτές, παραδείγματος χάρη, από το σύνολο, έτσι, των 200 νοσηλευτών στο σύνολο του νοσοκομείου, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί υποστελέχωση. Από την άλλη όμως, εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη να μπουν άλλοι 5 νέοι νοσηλευτές, αυτό γίνεται, ή αν δεν έγινε χθες, θα γίνει σήμερα. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα αφαιθεί το νοσοκομείο χωρίς την απαραίτητη βοήθεια. Και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ότι εκεί και όπου υπάρχει πρόβλημα, παρεμβαίνουμε ενάμεσα και επιλύουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Δεν χρειάζεται να προβαίνουμε σε οποιασδήποτε κινήσεις με ανακοινώσεις, με αδρανοποίηση κλινών. Να αποδείξουμε τι. Για μια εξουσία η οποία δεν μας ανήκει στο τέλος της μέρας, ανήκει σε κάποιους άλλους. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή, αγαπητέ μου εκπρόσωπε του ΟΚΙΠΗ. Θα δούμε και τη συνέχεια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, αγαπητέ φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τα της Ευρώπης σε σχέση πάντα με τη Σύνοδο Κορυφής που έρχεται μεθαύριο και τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Τις πιθανές κυρώσεις.